Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνατε. Είμαι η Μπότσα Ελένη, πρόεδρος του ΔΣ ΣΥΓΜΑ, του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας Ιωαννίνων, που δραστηριοποιείται στην περιοχή Καλλιθέα και Αμπελόκηπη Ιωαννίνων. Κοντά μας βρίσκεται όλο το ΔΣ ΣΥΓΜΑ του Συλλόγου μας και μέλη του Συλλόγου μας. Είμαστε ένα σύλλογος, ο πρώτος συνοικιακός σύλλογος που ιδρύθηκε στα Γιάννηνα από το 1957, που προσπαθούμε μέσα από τη δράση μας να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι για αυτό που λέμε για το συλλογικό αγώνα και για τα δίκαια μας. Ανησυχούμε για τα οξυμένα λαϊκά προβλήματα της γειτονιάς μας και γι' αυτό μέσα από τις πρωτοβουλίες μας παίρνουμε θέση. Ζωντανεύουμε την πλατεία Χατζή, μια πλατεία που είναι η μεγαλύτερη στα Γιάννηνα, εγκατελειμμένη με δράσεις για παιδιά και μεγάλους, αποκριάτικες γιορτές, το γλέντι του συλλόγου μας το καλοκαίρι, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης μπροστά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που βιώνουμε όλοι μας. Σταθήκαμε και θα ξανασταθούμε κοντά στο πλάι των γειτόνων μας, που το σπίτι το πήγαν να ταρπάξουν τα γνωστά κοράκια. Σταθήκαμε δίπλα σε γείτονά μας που αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και επιβίωσης, που εκεί έπρεπε να παρέμβει το κράτος, αλλά δυστυχώς ήταν ανύπαρκτο. Αγωνιούμε για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής μας, που φιλοξενούνται πολλά παιδιά και όχι μόνο, όπως αυτή του κολυμβητηρίου της Λιμνοπούλας, που είχε αποκολληθεί το πάνελ και ορούνταν πάνω από την πισίνα. Πήραμε θέση δίπλα στο εργατικό κέντρο που το ανέδειξε. Σηκώσαμε το ζήτημα του αλσιλίου της περιοχής μας, μοναδική πηγή οξυγόνου και την προστασία του, σε συντονισμό με άλλους συλλόγους όπως Καρταμίτσα, Ολυμπιάδος, όπου καταθέσαμε και ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη στήριξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Καταλαβαίνουμε ότι εμπόδιο για να γίνουν αυτά είναι ότι τα λεφτά δεν πηγαίνουν για τις ανάγκες μας. Στο σύλλογό μας δραστηριοποιούνται πολλές γυναίκες όλων των ηλικιών, εργαζόμενες, μητέρες, συνταξιούχοι, όπως στη χοροδία μας, στα χορευτικά μας, στις αθλητικές δράσεις μας. Θεωρούμε χρέος μας προς αυτές να αναδείξουμε τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουν στη δουλειά τους, στα παιδιά τους, στη φροντίδα των ηλικιωμένων, λόγω της ανύπαρκτης κρατικής στήριξης. Γι' αυτό και την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας προβάλαμε την ταινία «Θανάση, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι». Παρακολουθούμε τις δράσεις του εργατικού και τις πρωτοβουλίες του εργατικού κέντρου και των σωματείων του πάνω στα οξυμένα λαϊκά προβλήματα και προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε δυνάμεις όπως τα ζητήματα υγείας, μια και στην περιοχή μας έχουμε το νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου οι υπηρεσίες του απαξιώνονται. Όπως προχθές την Πέμπτη, ο Σύλλογος παραβρέθηκε στην παράσταση διαμαρτυρίας των υγειονομικών. Επίσης, απέναντι στη φρικαλαιότητα των δύο πολέμων, δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς. Πόσο μάλλον τώρα που η Ελλάδα είναι μπλεγμένη με τα μπούνια. Έχει γεμίσει βάσεις, όπως εδώ στην περιοχή μας, με την αεροπορική βάση του ακτίου, όπου κάθε χρόνο συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά και πολύ όρεξη να παρέμβουμε κι εμείς μαζί με το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα για τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστώ πολύ.